Βίες, θρησκείες, Ισλάμ και πολιτεία. Φωνικές συγκρούσεις, θρησκεία και βία στην ελληνική πραγματικότητα ήταν ορισμένες από τις θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τριήμερου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Θρησκεία και βία». Η προσωπική μου εκτίμηση αλλά και η εκτίμηση των συναδέλφων και των φοιτητών μας ήταν ότι το συνέδριο πήγε πάρα πολύ καλά. Μάθαμε καινούργια πράγματα και νομίζω πως θα μπορέσει να αποτελέσει μια αφετηρία για τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, για περαιτέρω σπουδές, αλλά και για μια γενικότερη έρευνα και ένα γενικότερο προβληματισμό για το πολύ φλέγον ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει ακόμα εντονότερα, που είναι ακριβώς το θέμα της θρησκείας και τη βία που μπορεί να προκαλέσει η θρησκεία. Στη στρογγυλή τράπεζα διαλόγου της τρίτης ημέρας του συνεδρίου συμμετείχε ο Λαϊκός Πρεσβύτερος της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, Πάρης Παπαγεωργίου, με θέμα τις οικουμενικές πρωτοβουλίες για την υπέρβαση της βίας. Το πάρα πολύ θετικό είναι ότι αυτό το συνέδριο ήταν μια πρωτοβουλία των ίδιων των φοιτητών της θεολογικής σχολής. Έχουν επανειλημμένα διοργανώσει πολύ επιτυχημένα συνέδρια και απευθυνόταν κιόλας στους φοιτητές. Το θέμα ήταν πάρα πολύ επίκαιρο και άφησε πάρα πολύ έτσι, προβληματισμό στο που, προς τα που πηγαίνουμε. Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρον έτσι σημείο του συνεδρίου ήταν η συμμετοχή μουσουλμάνων θεολόγων, οι οποίοι μας είπαν ότι κάθε βία είναι αποτελεί παρερμηνία του Ισλάμ, το οποίο είναι επίσης όπως και ο χριστιανισμός μια θρησκεία ειρήνης. Έμεινε βέβαια μετέωρο το διατάφτα, όπως συνήθως μένει στα συνέδρια, στο τι τελικά κάνουμε, δηλαδή πώς περνάμε από την θεωρία στην πράξη. Ενάβσματα όμως έχουν δοθεί για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών τουλάχιστον ομολογιών, αν όχι και θρησκειών. Πρόκειται για διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από την ομάδα φοιτητών Ακαδημαϊκές Αναζητήσεις. Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε, είχαμε αρκετά μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν περιμέναμε να γίνει ένα τόσο επιτυχημένο συνέδριο. Μιλάμε για ένα διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο, μια προσπάθεια που ξεκινά από φοιτητές, περνά στους καθηγητές και πάλι περνά στο τέλος στους φοιτητές. Ελπίζουμε να κινήσουμε και νέους φοιτητές να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα, με τέτοιες δραστηριότητες που πάνε την επιστήμη μπροστά. Πιστεύω αυτό που βγήκε από το σημερινό συνέδριο είναι ότι με ομοψυχία αποφεύγεται το γεγονός το να εκφράζεται η θρησκεία με βία και να αποφεύγεται η βία να γίνεται θρησκεία. Γιατί είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό με την εποχή. Στέφθηκε με επιτυχία το συνέδριο. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα για πάρα πολλές και για όλες τις θρησκείες, αλλά και για το ζήτημα του θρησκευτικού και τη σχέση του με τη βία. Πιστεύω ότι ομόφωνα όλοι καταλήξαμε στο γεγονός ότι ναι, μεν είναι δυνατό να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αλλά μπορούν οι θρησκείες να αποτελέσουν και έναν πόλο προώθησης της αλληλεγγύης των ανθρώπων και της ενότητας της ανθρωπότητας. Και προς εκεί πρέπει να μπορέσουμε να απομονώσουμε τις φωνές που τις συνδέουν με τη βία, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και να μην χυθεί άλλο αίμα. Το ζήτημα της θρησκείας και της βίας έχει απασχολήσει τελευταία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά μετά τα γεγονότα με την ISIS και όλο το κίνημα των τζιχαντιστών. Οπότε ήταν επόμενο να έχει τέτοια τεράστια πήχηση.